Μέση Ανατολή από πολύ νωρίς. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε να σπουδάσεις αυτούς τους πολιτισμούς και να εργαστείς εκεί τελικά? Υποσυνείδητα μάλλον ήταν ότι η μητέρα μου κάθε βράδυ όταν ήμουν μικρός, όταν μου έλεγε αντί για να παραμύθι, μου λέει μια της ιστορίας αυτής της και μια νύχτας. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, επειδή αυτές δεν είναι παραμύθια των 15 και 20 λεπτών, είναι έπι, ότι ήταν ιδιαίτερα καλή στο να σταματάει στο πιο στη μεγαλύτερη αγωνία και να μου πει αύριο θα μάθουμε τι έπαθε ο Σεβάχος, θα συμφτάσει όσο βρήκε το τέρας. Και αυτό υποσυνείδητα φυσικά μου έβαλε μια σειρά, μια γραμματική ανατολίτικη μέσα μου, όπου άρχισα να προσέχω αυτά τα σημεία μετά. Είχαν περαιδώθει γονείς μου ως πανεπιστημιακοί με Συρία, με Ιράκ, πάρα πολύ με Τουρκία, τους αγίων αρχαιολογικούς χώρους. Και από τότε που ήμουν μικρός με πήγαιναν τουλάχιστον στην Τουρκία. Είχε σε ελπίδα εκείνη τη στιγμή ότι κάποιοι προσπαθούν και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απελευθερωθείς? Ήμουν σίγουρος ότι υπήρχε υποστήριξη έξω, όπως δεν είχα καταλάβει το σκέλος της. Ήμουν σε ένα απόλυτο news blackout που δεν μου δίνανε καμία αίτηση από τον έξω κόσμο, ούτε αν είχε φοβερό που σκοτώσανε, ούτε άκουσα για την αυτοκτονιστική επίθεση σε ένα από τα τζαμιά. Απλώς το μόνο που άκουσα απ' έξω ήταν όταν ήρθε ο Έλληνας πρέσβης, ο κ. Γαλλίδης, και με είδε, μου έδωσε το βιβλίο της μητέρας μου, το οποίο δεν μου επιτρέψαν να έχω μαζί μου στο κελί, και μου είπε κάποια βασικά πράγματα για αυτό που γινόταν έξω για να απελευθερωθώ. Άρα ήταν ακόμα μόνο η 7η μέρα και γι' αυτό δεν είχε πάρει μορφή ακόμα αυτή η εκστρατεία που έγινε μετά. Στην Υπουργό που συναντήθηκες χθες, μπορεί να μας πει, είπατε, όταν πήσαν οι πόρτες. Ναι, πρώτα απ' όλα την ευχαριστήσα πάρα πολύ για όλα αυτά που έκανε. Ο κ. Γαλλίδης μου είχε πει ήδη από την πρώτη συνάντηση στη Τεχεράνη ότι πλέον έχει αναλάβει προσωπικά η Υπουργός την υπόθεσή σου. Δεν είναι στα δικά μου χέρια, το οποίο όσο και να το εμπιστευόμουν, μου πάλι μου έκανε καλά, γιατί πήγε να πει ότι στο θέμα δεν πρόκειται να αγνοηθεί. Χθες την ευχαριστήσα πάρα πολύ. Κάποιος ελπίζω να μην αναγκαστεί ποτέ να ξανακάνει κάτι για άλλο δημοσιογράφο ή για άλλο πολιτικό μας. Ήθελα να σου πω ότι οι φίλοι μας, οι οποίοι ήταν στο Facebook, μας άφησαν να σε ξεχάσουμε. Δηλαδή, συνεχώς μας υπενθύμιζαν ότι βρίσκεσαι εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε και να μας υπενθύμιζαν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να απελευθερωθείς. Μετά από όλη αυτή την εμπειρία, νιώθεις ότι θα ξαναπήγαινες εκεί, θα ξαναδοκίμαζες κάτι ή εκεί σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου που υπάρχει κάποια διαταραχή? Δηλαδή, πέρασες δύσκολες μέρες. Ποια είναι τα συναισθήματά σου που έχουν μείνει και σε σχέση με το μέλλον, τι σκοπεύεις να κάνεις? Αυτή η σύλληψη είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του πολύ πιο επικίνδυνου κλίματος που επικρατεί για δημοσιογράφους αυτές τις μέρες. Πλέον, όταν γράφεις για μια εφημερίδα, δεν γράφεις για την περιοχή στην οποία έκτεται η εφημερίδα, γράφεις για τον κόσμο. Οπότε δεν μπορείς να είσαι πλέον επαρχιακός. Ούτε μπορείς να είσαι ενδιαφέρον. Γιατί όλο και κάποιο θα θίξεις. Η όλη ιδέα του ξενοδοχείου ήταν ότι πήγαινε σε ένα μακρινό μέρος, όπου με μια φρέσκια και εξωτερική ματιά περιγράφες μια κοινωνία και μπορούσες να πεις και τα κακά αυτής της κοινωνίας, επειδή στο τέλος δεν θα έμενες. Τώρα είσαι απλώς ένα email μακριά από τους πρώην συνδευξεζόμενους. Και αυτό είναι και καλό και πολύ επικίνδυνο. Οι Ιρανοί, άμα δεν είχαν τεχνολογία να ακούν το κινητό μου, δεν θα είχαν αποφασίσει να με συλλάβουν. Ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος, ο οποίος μιλούσε στα περσικά. Αυτό που μόνο του ήταν ύποπτο. Αλλά φυσικά και θα επιστρέψω. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε ως δημοσιογράφοι αλλάζει και το περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι πλέον όσο αληθινό όσο ήταν παλιά. Τι εννοεί αυτό? Εννοώ ότι παλιά έγραφε ένα από 500 λέξεις και φανεζόταν για μία μέρα και έγραφε μία σαρχία.
για να μην σε αυταρχία έπρεπε να ανήκει σε μια βιβλιοθήκη να πηγαίνει να πα στην ίδια εφημερίδα. Τώρα γράφει ένα άρθρο και μένει για την αιωνιότητα στο ίντερνετ. Παλιά, άμα δεν ζούσε στην περιοχή όπου πουλιάζει η εφημερίδα, δεν μπορούσε να διαβάσει το κομμάτι. Τώρα το διαβάζει όλο ο κόσμο. Οπότε έχει αλλάξει και το σκέλος χρόνου όπου μπορεί να δούμε το κομμάτι σου και αυτοί που μπορούν να το διαβάσουν. Δηλαδή, γίνεται πιο επικίνδυνη δημοσιογραφία από την άποψη ότι δεν μπορείς πλέον να γράψεις την πικρή αλήθεια. Άμα γράψεις 5-6 κακά άρθρα, όχι κακά άρθρα, καλά άρθρα τα οποία να είναι επικριτικά, να ενοχλούν κάποιους, απλώς θα σου ξαναδώσουν βίζα. Τώρα με τους computers δεν χρειάζεται να σε έχει την κούκα ένα συγκεκριμένο άτομο στην πρεσβεία τη τάδε χώρα στο Λονδίνο. Και να σε ξέρει, να σε ξέρει. Είσαι απλώς ένα όνομα το οποίο μόλι το βάλω στο κομπιούτερ βγαίνει ο φάκελο. Το ίδιο και στον Ευρώπη. Όντω πάρα το όνομα μου στο κομπιούτερ θέλει η κίνητη αυτό που πρέπει να οπότε οι ταχύτητε πληροφορία είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και πολύ αρνητικά εναντίον της ελευθερίας του τύπου και της ελεύθερης έκφρασης. Κάτι. Είδαμε ότι από ένα σημείο και μετά τα νέα μέσα άρχισαν να παίρνουν κεφάλι και μέσα από αυτά να ενημερώνεται ο κόσμος και ακόμα και τα παραδοσιακά μέσα να προσαρμόζουν την ενημέρωσή τους μέσα από αυτά που έγιναν μέσα από τα νέα μέσα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, το έχουμε ξαναδεί δηλαδή σε πρόσφατες παγκόσμιες τέτοιες εξεγέρσεις, αλλά όπως ας πούμε και στα πρόσφατα επεισόδια στην Αθήνα τον προηγούμενο Δεκέμβριο που πάλι τα νέα μέσα είχαν πάρει κάποια μεγάλη μερίδα της. Και όχι μόνο από την πλευρά των διαδηλωτών, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης, κάναν κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στην Αθήνα το Δεκέμβριο και κάθε απόγευμα κλείναν το δίκτυο κινητό. Από την παραμονή των εκλογών είχαν κάνει disable τα SMS, ώστε δεν μπορούσαμε να στέλνουμε, να λαμβάνουμε και έτσι οι μαζόξεις κόσμου είχαν ελαττωθεί. Αλλά ιδιαίτερα από την επομένη των εκλογών, όταν πήγε το αποτέλεσμα και άρχισε αυτή η αντίδραση στους δρόμους, είχαν κλείσει τα κινητά τα δίκτυα, ώστε μπορούσε να πάρει τηλέφωνο μια γραμμή στο YouTube κλπ. Αλλά δεν μπορούσε ενώ ήσουν εκείνης να μην είσαι άνθρωπος. Και αυτό ελάττωσε πάρα πολύ τον κόσμο. Ίντερνετ υπήρχε, ανέβησε πάρα πολύ η διαδεδομένη ταχύτητά του, που στο Ιράν δεν είναι ψηλή το DSL. Όχι επειδή δεν έχουν την ικανότητα, αλλά επειδή δεν έχουν τη θέληση. Και κάποια στιγμή ήμασταν σε ένα αυτοκίνητο στη Βάλη Άσε, που είναι η κύρια λεφόρος της Τεχεράνης, ο βόρειος νότιος άξονας, και γυρνάει ένας φίλος μου και δείχνει έναν τοίχο, στον οποίο έλεγε 5 μεσημέρι πλατεία Χαφτετήρ, που ήταν της επόμενης μέρας η διαδήλωση, και λέει, έχουμε επιστρέψει στο βασικό τρόπο κοινωνία πάνω στους τοίχους. Και εγώ σκέφτηκα να κατευθύνω τη διεκτορία εδώ και την πόσο κόσμο μιλούσε με σπογραφή και τα λοιπά. Οπότε ήταν ένα, κατά κάποιο τρόπο μια πράσινη επανάσταση και νέων και πολύ παλιών γλυκά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μια πράσινη επανάσταση και νέων και πολύ παλιών. Δηλαδή ουσιαστικά τα νέα μέσα έρχονται πλέον και σε μια γέφυρα μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνία. Το Facebook παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τη δεύτερη μέρα των Ταραχών και μας έκανε όλους πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Φανταστήκαμε ότι ο λόγος που το έχουν κρατήσει τόσο ήταν ώστε να μπορούν να βρίσκουν networks από ακτιβιστές και όντως από το Σάββατο που ήταν η πρώτη μέρα των Ταραχών στην Τεχεράνη γυρνάει ένας φίλος μου πάλι και λέει απόψε θα έχουν ακούσει μια πολλές συλλήψεις και όλες κυρία και πρωί ακούσαμε ότι είχαν μπει σε σπίτια ατόμων και τους είχαν πάρει μέσα. Μάλλον είχαν αρχίσει να κάνουν αυτό το network ανάλυση που γίνεται μέσα από το Facebook. Τα διεθνή παραδοσιακά μέσα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο αυτή την ερχόμενη δύναμη των νέων μέσων. Ναι, και αυτό έχει και την
κακή του, το κακό του αποτέλεσμα, δηλαδή εκεί που γίνεται πλεονασμός, που κάποια στιγμή και μετά η Ιρανία απαγόρευσε στους δημοσιογράφους που δεν άνοιγαν στην κρατική τηλεόραση, στις κρατικές εφημερίδες, να κάνουν κάλυψη στο έδαφος. Είπαν ότι όσοι έχετε βίζα ακόμη δεν θα σας απελάσουμε, αλλά πρέπει να μείνετε στα ξενοδοχεία σας και να καλύπτετε μόνο τα ίδια τα δικά μας και μπορείτε να κάνετε τις πληρωμονικές συνεντεύξεις. Όταν το CNN πλέον ήταν σε μια ταράτσα και δεν μπορούσαν να κατεβούν από εκεί και μπορούσαν μόνο να μιλήσουν από αυτά που ξέρουν ότι τηλέφωνο τους λέγανε, και φύγει το μεταφέρον της Ελλάδας από τα πολιτών και αναγκαζόντουσαν να καλύψουν το θέμα που στέλνουν πολύ Μπακού, Ντουμπάι και τα κέντρα. Άρχισε αυτός ο πλεονασμός ότι ας πούμε this is the Twitter revolution. Δεν ήταν the Twitter revolution, γιατί όλοι εμείς που ήμασταν στο έδαφος δεν είχαμε access στο Twitter, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ή να τσεκάρουμε Facebook, οπότε είχαμε επιστρέψει κυριολεκτικά στον τοίχο, στο σλόγγαν πάνω στον τοίχο, που σου έλεγε αύριο ή πήγαινε στόμα προς στόμα, περπατούσε στον δρόμο και γίνε όλος σου λέγε 4,5 after tier, ή οδηγούσες και κατέβαζες στο παράθυρο και φωνάζες 4,5 after tier, ή δηλαδή στο φωνάζεις να δούμε ένα δημοσιογράφος και δεν είχα σχέση με αυτά. Ούτε που έχασες την ελπίδα σου ότι τελείωσαν όλα εδώ. Τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα, πέραν να συνεχίσεις τη δουλειά σου και να ξαναπάς ενδεχομένως στο Ιράν. Την εμπειρία σου αυτή σκοπεύεις να την μεταφέρεις κάπου, σε ένα βιβλίο, σε κάποια ταινία, σε κάποιο... Ο δικαστής που με είδε την πρώτη μέρα όταν μου απήγγειλε την κατηγορία της κατασκοπίας, μου λέει μην ανησυχείς. Καλή εμπειρία για σένα, να σε βλέπω για κατάσκοπο. Να τώρα έδωσαν και κοίτα τι καλό που τη έκανε αυτή η εμπειρία. Τώρα, όταν θα βγει το βιβλίο τη, θα έχει 1 εκατομμύριο τίτλα να πουλήσει. Καλό τη κάναμε. Δεν νομίζω ότι θα γράψω βιβλίο, αλλά ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου για να ενισχύσω αυτού που είναι εναντίον τη ιρανική κυβέρνηση. Μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Θα γράψω γι' αυτό, θα δώσω κάποιε συνεντεύξει. Αλλά βασικά πιστεύω ότι ως δημοσιογράφος το καθήκον μου είναι να καλύπτω γεγονότα και να τα παράγω. Οπότε προς τη στιγμή ζω στην Κωνσταντινούπολη, μαθαίνω τουρκικά και καλύπτω αυτή την περιοχή που είναι η αραβικο-περσικο-τουρκική Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω για πολλές δεκαετίες ακόμα.